Τα νέα, Ευαγγελισμός, κραυγή αγωνία στο μεγαλύτερο ελληνικό νοσοκομείο εκπέμπει ΣΟΣ για την πανδημία. Και το απόφαση... μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας μας. Σωστά. Απόφαση σταθμός και οι παππούδες θα πληρώνουν διατροφή όταν θα υπάρχει αντικειμενική αδυναμία από τον υπόχρεο γονέα. Θα ξεσηκωθούν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Δεν θα αφήνουν τον κόσμο να χωρίζει, να ξέρεις. Θα μειωθούν τα διαζύγια. Θα λέει ο παππούς που πά. Πατέρα δεν αντέχω. Να αντέξεις. Να αντέξεις γιατί δεν αντέχω εγώ, θα λέει. Μπράβο. Πάμε. Καθημερινή. Είναι αναγκαίο ένα νέο lockdown. Ανθρογραφούν η κυρία Λινού και ο κύριος Δερμιτζάκης, οι καθηγητές, και διερευνητικές μετροχικές υποσημειώσεις. Οι σκύλοι μυρίζουν τον ιό, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Ξέρω γιατί γελάνε όλοι με το προηγούμενο, γιατί το έχουν κάνει εικόνα. Απάς στη μάνα, στον πατέρα, να πεις δεν αντέχω, θα χωρίσω. Αυτό δεν έχεις μία, δεν θα σου πει. Εγώ θα πληρώσω εγώ το δικό στο διαζύγιο. Να κάτσεις εκεί που είσαι. Να κάνεις υπομονή. Τώρα δεν λες τίποτα για το Θοδωρή που έχει 3. Θοδωρέ. Εντάξει. Λοιπόν, στη Δημοκρατία, διάλογος υποταγής. Έβγαλαν πάλι στη θάλασσα το Roots Race. Η κυβέρνηση δέχτηκε τους όρους της Τουρκίας και των Γερμανών. Η Μέρκελ θέλει να τελειώσουν όλα σε λίγες εβδομάδες. Οι εφημερίδα των συντακτών βάζουν κόφτη και στα μέτρα στήριξης. Στη γραμμή Ρέγκλινγκ για φιδό στις δαπάνες προσχωρεί η κυβέρνηση, και το έγκλημα που έπνιξε το Μουζάκι. Στον ελεύθερο τύπο έρχεται ο ΕΝΦΙΑ πώς και πότε θα πληρωθεί. Την Παρασκευή αναρτώνται τα φετινά εκαθαριστικά. Διάλογος με παγίδες από Τουρκία. Συμφωνία για έναρξη του 61ου γύρου διερευνητικών επαφών. Και μήνυμα του Κυριάκου από την Καρδίτσα. Άμεσες αποζημιώσεις για τις πλημμύρες. Στην Αυγή αποδοκίμασαν το Μητσοτάκη στην επίσκεψή του στην Καρδίτσα. Τα άφθονα στημένα πλάνα του επικοινωνιακού επιτελείου του Μαξίμου και ο υπερβάλλον ζήλος της αστυνομίας δεν κατάφεραν να εξαφανίσουν τις έντονες διαμαρτυρίες των πληγέντων και την οργή τους για την εγκατάλειψη. COVID-19, μπαλώματα και business τώρα με τις ΜΕΘ. Στο Ριζοσπάστη, απειλές και συκοφαντίες στους μαθητές που διεκδικούν τα μέτρα προστασίας, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάσταση στα σχολεία. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, μόρφωση και υγεία για κάθε μαθητή. Σύνθημα σε πανό έξω από σχολείο. Στην Εστεία, τα έθνη έχουν υπερηφάνεια άρθρο του Μανώλη Κοτάκη για την μήνυση του κυρίου Ερντογάν στην εφημερίδα Δημοκρατία και στον όμιλο Εστεία. Στην εφημερίδα Κόντρα γλιτώνουν την κατασκευή της περιουσίας τους τα μέλη διοικητικών συμβουλίων εταιριών που οδηγούνται σε χρεοκοπία για οφειλές στο δημόσιο και τις τράπεζες. Τι προβλέπει η ευεργετική διάταξη στο νέο πτωχευτικό κώδικα. Στην Εσπρέσο, thriller εν πλώ. Η γυναίκα κρίνει στην υπόθεση του Τελιβερά που ξεβράστηκε νεκρός στην Άνδρο. Είδε την ξαφνική πτώση του άτυχου Λαέρτη στη θάλασσα. Τι κατέθεσε στις αρχές. Και Κουμουτσάκος της Νέας Δημοκρατίας και Λιάκος του Σίζα βρήκαν τον πελά τους από την καυτή Έλλη Παπαγγελή. Διπλό χτύπημα από το μοντέλο για όλα όσα το εξόργησαν. Στην Starpress, επιδημία από ροζ βίντεο και δεύτερο απαγορευμένο βίντεο παίκτριο στο Big Brother. Σχεδόν κάθε μέρα ένα νέο κλιπ εκθέτει γνωστές και άγνωστες Ελληνίδες, χωρίς να υπάρχει τρόπος αποφυγής ή τιμωρίας των δραστών. Και στην αυτεμπορική, τέλος της οριζόντιες ρυθμίσεις κορονοδανείων. Και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, αυτόφορο για αρνητές της μάσκας. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κουτσοχίνας, μιλάει στην εφημερίδα. Λοιπόν,